έχεις βουνά, αν έχεις βουνά, μου όμορφα. Έχεις βουνά μου όμορφα πλέ, εγκάζου γράφεις με ενεφλέ, εγκάζου γράφεις με. Σε τα χιό, όχι σε τα αχιόνια γλυγόρα. Λιώσε τα χιόνια αγλεύουρα να αφουρταριάσω ο τόπος να αφουρταριάσω ο τόπος. Ωρε να ζουν οι ευλά να βγούνε, ευλά και στα βουνά. Σε εκείνο το βράχο που καθόμουν εκεί ψηλά, μ' αρέσει, βγαίνω, αγναντεύω τα βουνά απέναντι, τους πρόποδες του Ολύμπου, το Μύτικα που είναι η ψηλότερη κορυφή στην Ελλάδα, στα 2.917. Τα ρέματα κάτω που τρέχουν τα ποτάμια, ακούω τα πουλιά στο βουνό και αυτό μου δίνει έτσι μια παρηγοριά. Και πιο πολύ μου αρέσει όταν κατεβαίνουν τα ζώα από το βουνό στην κατηφόρα, ακούω τα κυπριά να κελαϊδούνε και κάθομαι και τα γναντεύω. Και έτσι περνάει η μέρα. Είμαι ο Γιώργας Δημήτριος και είμαστε στην Πέτρα Ολύμπου, στο υψόμετρο στα 750 μέτρα και χτινοτρόφος με 330 με 350 γίδια, που κάνω αυτό το επάγγελμα από πάπου σε προπάπου. Είναι τέταρτη γενιά, περίπου από το 1910, και έμενα σε αυτό το χωριό γιατί με άρεσε το επάγγελμα αυτό. Και πιστεύω να συνεχίσουν και τα παιδιά μου το ίδιο επάγγελμα με καλύτερες συνθήκες. Hey!
Είμαστε συνέχεια όλο γύρω-γύρω από το κοπάδι και φωνάζουμε για να μας ακούνε τα ζώα. Όσο μας ακούνε τα ζώα, αισθάνονται και αυτά κάποια παρηγοριά, ότι έχουμε το αφεντικό μαζί. Μόνο που δεν μιλάνε, μυαλό έχουν τα ζώα. Με τα σφυρίγματα, με τις φωνές, αυτά ακολουθούν σύμφωνα με το αφεντικό που είναι κάθε μέρα. Τα γίδια είναι εύκολα στη βοσκή, είναι όλο στις πλαγιές, στα βράχια, που όταν είναι ο καιρός άστατος, με ομίχλες, με βροχές, εκεί φοβόμαστε τόσο πολύ να μην μείνουν τίποτα γίδια έξω, να μην μας τα φάνε οι λύκοι, γιατί έχουμε και λύκους πολλούς. Σε αυτό το κάθισμα εδώ, Νίκο, που καθόταν ο παππούς μου, ήταν 80 χρονών. Εγώ ήμουνα 14 ή 15. Ήταν αόματος, δεν έβλεπε. Βάρα, Γιτσά! Ήταν αόματος, δεν έβλεπε, Νίκο. Και όταν έβαζε τα χέρια απάνω στις ράχες από τα γίδια, ήξερε τι λουγιά γίδα ήταν και τι χρώμα, παρόλο που ήταν και αόματος. Σε αυτά τα μέρη εδώ, επειδή είναι οι ράχες έτσι, κάθουν τα πρόβατα και γλεντάνε. Από που τραβάει ο αέρας, από εκεί γερνάνε έτσι. Τραβάει ο βουριάς, δουλεύουν προς τη βουριά. Είναι το μέρος που τα φέρνει και γλεντάνε. Δεν γλεντάνε με όργανα, γλεντάνε με βροσκές εδώ, με συνθήκες του βουνού. Ένας βουσκός να μείνει, μπορεί να βουσκίσει τρία κοπάδια σε αυτό το μέρος εδώ. Έχει καλό γάλα γιατί είναι ο τόπος. Καλός ο τόπος και έχει βαθμή καλή. Ορτάρι καλό έχει. Όταν πάνε οι καιρικές συνθήκες λίγο βροχερές, δεν στεγνούν καμιά φορά. Έχει διάφορα χόρτα εδώ, πολλά δηλαδή. Διαλέγουν τα πρόβατα, τι τρώνε. Και είναι και το γάλα καλύτερο σίγουρα. Όταν έχει αέρα, τα ζώα πάνε κοντά στον αέρα, γιατί τα φέρνει μυρωδιές από χόρτα καλά και ψάχνουν και την δροσιά του αέρα και τα χόρτα. Πολλές φορές φέρνει και μυρωδιές από αγρίμια. Έχω δει αρκετές φορές λύκο, αρκούδα έτσι, αλλά έχουμε σκυλιά και τα καταλαβαίνουν όλοι τραύμα μας. Με λένε Θανάση Μπαρμπαγιάννη, είμαι στο μέρος ΡΟΑΕ, στα 1900 μέτρα. Εγώ έχω 550 ζώα, πρόβατα. Είναι άλλα 3-4 κοπάδια εδώ πέρα, στην περιοχή. Ερχόμαστε το καλοκαίρι εδώ πέρα, γιατί έχει δροσιά, έχει χόρτα πολλά, βότανα, διάφορα χόρτα. Εκεί στο ΡΟΑΕ λένε ότι πάγωσε ένας άνθρωπος και πέθανε εδώ πέρα. Από το χιόνι, από το κρύο. Και γι' αυτό ονομάστηκε και Ράχη Ρόι. Ήταν στο επίθετο Ρόι αυτού τον άνθρωπο. Λέγομαι Σιμίτας Κωνσταντίνος, του Γεωργίου, κτηνοτρόφος. Πρέπει να το πω. Ο πατέρας μου ήταν βουσκός κι αυτός, είχε πρόβατα κι αυτός συνέχεια. Και εγώ, καθώς έβγα από το σχολείο, ακολούθησε αυτό το πάνημα και εγώ μέχρι τώρα. Έχω και δυο παιδιά που δουλεύουν μαζί. Αν φύγω εγώ, θα ακολουθήσουν αυτοί.
Το μεσημέρι που έχει ζέστη, πάμε τα πρόβατα στον στάλο, κάτω από τις οξές και κοιμούνται. Περνάμε πρώτα από νερά, πίνουν νερό. Κοιμούνται κανένα 2 ώρες, 3, μετά τα σκαρνάμε. Πηγαίνουν πάλι από νερά, πίνουν, μετά τα αρμέγουμε και μετά τα βγάζουμε πάλι έξω μέχρι το βράδυ. Η κλίτσα την έχουμε σαν όπλο στα χέρια, την έχουμε να πιάνουμε κανένα προπατίνα και για στήριγμα. Την κλίτσα στα βράχια τη λένε καρλίγκου. Κατσουτό κούνο κοκορλίγκου κάπου, που σπρέτζει τα βάτσια. Εδώ μπορεί να συναντήσει αρκούδες, λύκους, αγριόγατους, ζαρκάρια, ανάλογα πόσο τυχερός είσαι. Είναι πολλοί που έχουν πάει 70 χρόνια και δεν έχουν δει μια φορά αρκούδα. Για αυτά τα ζώα δεν πρέπει να φοβάσαι. Το να φοβηθείς είναι το χειρότερο. Και αυτά φοβούνται όπως φοβόμαστε κι εμείς. Ονομάζομαι Φίλιππος Σιμίτας. Ασχολούμαι τώρα επαγγελματικά 10 χρόνια περίπου. Αλλά και μικρός εδώ μεγάλωσα. Μέσα στα κουπάτια. Μαζί με τους γονείς μου. Και από τότε μου άρεσε η φύση και έτσι έμεινα εδώ. Και δεν θα κλεινόμουν πουθενά άλλο ή σε κάποιο γραφείο ή σε κάποια πόλη. Είμαι Αποστόλης ο Μπούμπας, εκτρέφω γύρω στα 800 πρόβατα, εγώ και η μάνα μου. Είμαστε μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, ερχόμαστε εδώ πέρα το καλοκαίρι, 5-6 μήνες από Μάιο μέχρι σχεδόν τέλος Οκτωβρίου. Εκτρέφουμε πρόβατα 3 γενιές. Από όταν θυμάμαι, ας πούμε, και ιστορίες που, ακούω, που είχα ακούσει από τον πατέρα μου, είχαμε πάντα ζώα, με πρόβατα ασχολούμασταν. Κάναμε, παράλληλα κάναμε και τυριά, η πιο παλιή. Και εμένα μετά μου άρεσε το επάγγελμα αυτό, μεγάλωσα μέσα στα ζώα από μικρό παιδί. Δεν μπορώ κάτι άλλο να σκεφτώ, ας πούμε, να κάνω. Είμαστε εδώ με τη μάνα μου, παλεύουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα ο κόπος δεν ανταμείβεται, αλλά είμαστε εμείς ευχαριστημένοι, η ψυχή μας είναι ευχαριστημένη. Μας ευχαριστεί το ότι είμαστε σαν τα ελεύθερα πουλιά. Με λίγα λόγια, είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι, έχουμε τη δουλειά μας. Ερχόμαστε κάθε μέρα πάνω στη φύση. Είναι άγρια φύση από όλο το χειμώνα, κατοίκη, τη ερημιά. Και με το που ερχόμαστε εμείς εδώ, τα βλέπουμε όλα λες και έχουν ημερέψει. Εντάξει, μπορεί να πάθουμε και από καμιά ζημιά όμως. Να ταΐσουμε καμιά αρκούδα, κανένα λύκο. Προσέχουμε, έχουμε και σκύλους. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η φύση σου δίνει, η φύση σου παίρνει. Αλλά σκεφτόμαστε και λίγο καλύτερα και λέμε εντάξει, έχουμε κι εμείς, ταΐζουμε και λίγο τα γρήμια. Τι να κάνουμε. Εδώ η περιοχή που είμαστε είναι η θέση πέρα τώρα σε 1400 σχεδόν υψόμετρο, ίσως και λίγο παραπάνω, για να ξεκαλοκαιριάζουμε τα ζώα μας. Έχει καλές κλιματολογικές συνθήκες, έχει αέρα. Έχει πολλά βότανα ο τόπος αυτός, το σαλέπι, η τυρτυλίνα, η τούφα, η γκάρα που τη λέμε εμείς στα βλάχικα. Είναι πολύ καλά βότανα αυτά και για τον άνθρωπο αλλά και περισσότερο για τα ζώα ακόμα. Και βλέπουμε πολλά ωφέλη από αυτά τα χόρτα. Καθαρίζουν από διάφορα παράσιτα που έχουν. Από μικρή και μετά που παντρεύτηκα, δέθηκα πιο πολύ με τα ζώα και έχω 45 χρόνια πίσω από τα πρόβατα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν έχω σταματήσει. Στο Μέτσοβο πάω έτσι. Τώρα έχω κανένα λίγα χρόνια που πάω το καλοκαίρι. Πιο πολύ εδώ πάνω. Ήμουν ευχαριστημένη που ήμουν με τα παιδιά μου. Μια χαρά ήμασταν. Δεν το έχουμε δει σαν επάγγελμα, ας πούμε, μόνο οικονομικό. Δηλαδή το βλέπουμε ένα... Εγώ έχω 45 χρόνια πίσω. Γιατί έχουμε κάνει θυσίες κάθε μέρα.
εδώ πέρα. Μου αρέσει αυτή η δουλειά, μου αρέσει η μοναξιά εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εγώ και τα παιδιά μου εδώ τα μεγάλωσα, σε αυτή την παλιοκαλύβα πάνω που βλέπετε. Μεγαλώσαμε εδώ, όντως μεγαλώσαμε εδώ, ναι. Αγρίμια. Πηγαίναμε στο σχολείο, στην αρχή πιανόμασταν από τα κάγκελα γιατί δεν μας άρεσε στο σχολείο. Βλέπαμε πολύ κόσμο, να ήμασταν μαθημένοι εδώ εμείς. Λίγο κόσμο και καλό. Και πάντοτε θυμάμαι εγώ τις ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου ότι τα γάλατα του Μετσόβου ήταν ξακουστά, τα ζητούσαν από πολύ μακριά για να φτιάξουν τυρί από το Μέτσοβο. Άρα για κάτι σημαίνει αυτό. Έχει ιστορία, ας πούμε, έχει πολλά πολλά χρόνια. Τα αγρίμια όλα εδώ πάνω είναι. Αγριοφράουλες, γεμάτος ο τόπος αγριοφράουλα. Και τα ζώα τα ίδια τρώνε, βρίσκουν σε αυθονία τέτοια πράγματα. Να φάτε γάλα, να πιείτε γάλα, να το πιείτε, ας πούμε, από την προβατίνα κατευθείαν. Τόσο νόστιμο. Έχουμε έμπορα που μας παίρνει το γάλα, το παίρνει ο Όλυμπος. Εκεί το δίνουμε όλη τη σεζόν. 3-4 μήνες σχεδόν παίρνει γάλα από εδώ πάνω. Πολύ καλύτερο γάλα, ποιοτικός. Πολύ καλή ποιότητα. Τώρα, άμα είχα τα πόδια τώρα και ήμουν γερός, έλεγα ότι να κάνω άλλα τόσα πρόβατα, να τα βουσκήσω εγώ μόνο. Μα μ' άρεσε η δουλειά, μ' αρέσει η δουλειά ακόμα, πώς να το πω, μέχρι πότε θα πεθάνω, μ' αρέσει η δουλειά αυτή, γιατί εφόσον έχω από 9 χρονών, 9 χρονών, να καθίσω εδώ πάνω σε αυτά. Γι' αυτό μ' αρέσει η δουλειά. Δεν γουστάω, δεν θέλει καρδιά άλλη δουλειά να κάνω. Δεν την έκανα. Αυτή είναι η προβατίνα η πρώτη στο κουπάδι που περνάει κάθε μέρα, τη χαϊδεύω και είναι πιο ήρεμη και περνάει πρώτη στο κουπάδι. Την έχουμε κάθε μέρα εδώ που βγαίνει, την αρμύγουμε και έχει τη δίπλα εδώ εμάς και κοιμάται. Είναι η μοναδική προβατίνα δηλαδή. Άμα δεν την αρμέξει δεν φεύγει, από εδώ κάθομαστε και τη χαϊδεύουμε συνέχεια. Ορίστε, θα δεις που θα πάω να καθίσει. Έλα παππού. Βάρα παππού. Χτύπα, χτύπα. Χρυνιά. Μαρίκα τη λέω. Αυτή την προβατία τη λέω Μαρίκα. Εδώ στο κοπάδι που τα βουσκάμε είμαι εγώ και ο πατέρας μου. Η γυναίκα μου και η γυναίκα μου βέβαια βοηθάει στην αρμηγή. Αλλά στη βουσκή είμαι εγώ και ο πατέρας μου. Διότι υπάρχουν και άγρια ζώα εδώ, υπάρχουν αρκούδες, λύκοι. Δηλαδή για να κάνεις αυτό το επάγγελμα, πρώτον πρέπει να τα αγαπάς τα ζώα. Αν δεν το αγαπάς το ζώο, πρόβατα ή τη γελά, δεν μπορείς να την κάνεις. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνο από την. Αν δεν αγαπάς το ζώο, δεν έχεις άμεση επαφή με αυτό, να το καταλαβαίνεις κτλ. Για τελείως εμπορικούς λόγους δεν μπορείς να επιβιώσεις, να καθίσεις αυτό το επάγγελμα. Έχουν μια ιδιομορφία τα πρόβατα δηλαδή. Πρέπει να τα αγαπάς. Λέγομαι Κολίτσας Μιχάλης, είμαι 51 χρονών. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Σταυροδρόμη, λέγεται εδώ πέρα. Υψόμετρο έχει γύρω στα 1200 μέτρα, εδώ πέρα, δεν είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, το κοπάδι είναι γύρω στα 700 ζώα. Είναι μια ξεχωριστή φυλή, είναι το κόκκινο, λέγεται μπούτσικο, το πιο παλιό, η πιο αρχαία φυλή είναι αυτή, ελληνική. Είναι ζώο σκληραγωγημένο. Το αντέχει σε πολύ αντίξωες συνθήκες, μέχρι υψόμετρο και 2.000 μέτρα και πιο πάνω. Το γάλα το οποίο παράγει είναι υψηλής αξίας, δηλαδή και σε λιπαρά και σε άλλες ουσίες, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν το έχουν οι άλλες φυλές. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί, όπως
καθιερώνεται και η φέτα pop, έχει διατηρηθεί, έχει καθιερωθεί σαν τις προστατευόμενες ελληνικές φυλές. Η κόκκινη αυτή, το μπούσικο, ας πούμε. Εδώ ερχόμαστε από 15-20 Μαΐου μέχρι 20 Οκτωβρίου, 25, μετά φεύγουμε για τα χυμαδιά που λένε. Παλιά πηγαίναμε με τα πόδια. Ξεκινούσαν π.χ. από το Βελεστίνο για να έρθουν εδώ στο Μαλακάσι που είναι η περιοχή εδώ πέρα. Κάνανε 15 μέρες την άνοιξη και ένα μήνα το φθινόπωρο με τα πόδια. Να φύγεις από εδώ τώρα, να πας στο Βελεστίνο, κάπου στην Πινιάδα που πηγαίναμε οι δικοί μας. Γιατί τότε εδώ ήταν τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Το 1912-13 που έγινε απελευθέρωση, από εδώ και πάνω. Εδώ και 15 χρόνια νηρεύω μόνο ότι πητούσα από εδώ και πάνω κάτω στο Μαλακάσι, πώς να σας πω. Πητούσα. Του μολογούσα, το έλεγα σάρκα, παλί. Και έλεγα, ρε, αυτό και αυτό, νηρεύκα από έτσι ένα όνειρο. Τι όνειρο, παλί. Πητούσα, έβγαλα φτερά, σαν πάω κάτω, πητούσα από εδώ, πάνω στο Μαλακάσι, σαν αεροπλάνο, δηλαδή δεν έπεσα. Δεν... Γιατί με κυνηγούσαν να με φτάσουν. Δεν μπορούσαν να με φτάσουν καθόλου, γιατί πητούσα, κατάλαβες. Και με έλεγε αυτός ο παλιός ότι είσαι καλός άνθρωπος, μου λέει, θα πας στην παράδεση εσύ όταν πεθάνεις, δεν θα πας στην κόλαση. Γι' αυτό πητάς, αλλά μόνο να με βρεις, μου έλεγε. Δεν θα βρεις, με έλεγε ο άνθρωπος. Ρε, του λέω, πετάω, είσαι καλός άνθρωπος, μου έλεγε. Ονομάζομαι Βέρας Χρήστος, κάτοικος Ζιάκα εδώ, Γρεβενών, μετακινούμενος κοινοτρόφος εδώ και χρόνια. Ερχόμαστε από τις παιδινές της Θεσσαλίας και ανεβαίνουμε εδώ στους βουνοκορφές της Πίνδου. Συνεργαζόμαστε εδώ με τον αδερφό μου, εδώ και αρκετά χρόνια. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ άψογη και το πιο βασικότερο κομμάτι είναι αυτό. Όταν σε μια κτηνοτροφική επιχείρηση έχεις δικούς σου ανθρώπους και μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά, χρειάζεται κότσια βέβαια και πάνω απ' όλα δύναμη ψυχική, γιατί τα ζώα είναι ζωντανός, με λίγα λόγια άνθρωπος, όχι ζώα απλά. Έχουν και αυτά τις ευαισθησίες του και πάνω απ' όλα έχουν πάρα πολύ εξυπνάδα. Έχουν την ιδιότητα να φεύγουν σε βουνά οι κατσίκες, δεν είναι σε κάμπους. Τα κατσίκια τα αρέσουν σε βουνά, να περπατάνε σε θάμνους ψηλούς, σε πέτρες. Είναι από τη φύση τους έτσι, βγαλμένα ώστε να ζουν πιο διαφορετικά. Και είναι από τα πιο σπάνια ζώα που διαλέγουν την τροφή τους. Και στο γάλα αυτό τα ευνοεί πάρα πολύ, γιατί από τη φύση τους διαλέγουν τα καλύτερα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το γάλα, ειδικά για τον άνθρωπο. Και οι κατσίκες και οι αρκούδες συμβιώνουν τρώγοντας τους ίδιους καρπούς της φύσης. Και αγρομιλιές και αγριοκορμιλιές. Και ακόμα και τα βαλανίδια. Και η αρκούδα τρώει και βαλανίδια το φθινόπωρο, όταν πέφτουν. Το άλογο είναι της Πίνδου, που αντέχουν σε βουνά να περπατάνε. Είναι ένα άλογο σύντροφος για μας με τα κατσίκια που βγαίνουμε έξω στα βουνά. Το παίρνουμε μαζί μας για να μας ξεκουράζει και να κάνουμε και τη βόλτα, δηλαδή, συγχρόνως, άμα θέλουμε. Λέγομαι Θανάσης Βέρας, είμαστε δύο αδέρφια. Το χειμώνα πηγαίνουμε στην Ελασσόνα, το καλοκαίρι μετακινούμαστε εδώ, 6 μήνες εκεί, 6 εδώ. Αυτό είναι και για τα ζώα καλύτερα, για τα κατσίκια που θέλουν να βρουν πιο πλούσια τροφή το καλοκαίρι στα βουνά, λόγω Πίνδος, από αυτό είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για τα γίδια, που έχει πάρα πολλά χόρτα. Η φύση έξω που τα ευνοεί πάρα πολύ και το κάνει πιο καλό το γάλα και πιο πλούσιο σε γεύση. Το δίνω στον Όλυμπο. Συγκεκριμένα στη Λάρισα και αυτό το γίνεται εμφιάλωση. Και ένα πολύ, από τα καλύτερα, νομίζω, γάλατα, νομίζω, αυτή τη στιγμή που υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σε θέμα γεύσης και ποιότητας από τα κατσίκια που είναι πραγματικά έξω στη φύση και τρώνε τα καλύτερα.
Η μητέρα του το άφησε και πρέπει να το δώσω από άλλη μητέρα. Λόγω κάποιου προβλήματος και πρέπει να φάει το γάλα για να μεγαλώσει. Μ' αρέσει η φύση, ένα σημαντικό, μ' αρέσουν τα ζώα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι ένα αίσθημα προσωπικό καθενός, πώς σου βγαίνει, τι σου αρέσει σε κάθε επάγγελμα. Άμα σου βγαίνει, το κάνεις. Άμα δεν σου βγαίνει, πας κάπου αλλού. Τα 15 μου χρόνια έχω ξεκινήσει. Οι γονείς μου βέβαια είχαν ασχολούνται με την κινητροφία και μετά κι εγώ άρχισα σιγά σιγά να μπω σε αυτό το πνεύμα. Ίσως γιατί μου άρεσε βέβαια για να το κάνω. Αν δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να έχεις μια άλλη, έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό για να κάνεις κάτι τέτοιο. Το αρωμακτήριο το έχουμε 5 χρόνια, στα 6. Και αυτό ξεκίνησαμε να το κάνουμε με δικιά μας εφεύρεση κάποια στιγμή, γιατί μας ευνοεί στις μετακινήσεις, λόγω που το χειμώνα το παίρνουμε κάτω στην Ελασσόνα και το καλοκαίρι το ανεβάζουμε εδώ στο Ζιάκα, στο χωριό. Είναι ο τρόπος που τα ρουφάει και τα αρέσει, τα χαϊδεύει. Είναι όπως τα θυλάζουν τα μικρά όταν τα έχουν για να μεγαλώσουν. Αυτός είναι ο τρόπος που το αρμεκτήρι τα κάνει πιο ευχάριστα και πιο καλύτερα. Είναι ένα καλό αρμεκτήρι που σε ξεκουράζει, γιατί το άρμεγμα είναι μια κούραση, ειδικά όταν έχεις και πιο πολλά ζώα. Και αυτά σου δίνουν και περισσότερο γάλα και πιο ξεκούραστα και για σένα και για αυτά ακόμα είναι πιο καλά, γιατί τα θυλάζουν. Μιχάλης Καλόγερος του Σεργίου, είμαι κτηνοτρόφος από 4 γενιές κτηνοτρόφος. 4 κουπάδια άρμεγα εδώ στην Κουρουμπιά, άλλα 4 σε Τίζα, 8 εκεί που είναι αυτό το Μαντρί Αρμέγαν πάλι, σε Πάδες Αρμέγαν. Εδώ είναι πλησίων η Κουρουμπιά και οι κλέφτες. Πού είναι αυτή η νεράχη, πιο πάνω ήταν μια, είναι μια γούρνα προς εκεί, προς Ηλιακά, Αρμέγαν, άλλα 4 κουπάδια πρόβατα. Οι Γερμανοί ήρθαν από 43 και 44, μας πήραν πολλά πρόβατα. Σκοτώσαν και 18 άτομα. Εδώ στο Αυγό, πιο πέρα στη Μακρύ Τελάκα το λένε, βρήκαν ένα ξάδερφο του Νίκου του Ζιόμπουρα, αυτοί είχαν τα περισσότερα πρόβατα το 1943. Του πήραν ένα κομμάτι πρόβατα, το σκοτώσαν και το Τσομπάνο. Τον είχα δεύτερο ξάδερφο εγώ. Τα πήραν τα πρόβατα μετά από τους 40. 41 που κήρυχε η πόλη του, μέχρι του 49 και οι αντάρτες πρόβατα τρώγανε, και ο στρατός πρόβατα. Είχαμε μείνει με τις κρίτσες, οι γονείς, εμείς ήμασταν μικροί. Μετά από του 48 που φύγαν, 49 που φύγαν οι αντάρτες έξω, ανεβήκαμε στο περιβόλι, άλλους 100 πρόβατα, άλλους 50. Μέχρι τώρα είμαστε λίγοι κτηνοτρόφοι, αλλά ούλοι έχουμε από 500 και πάνω, μέχρι 1000. Εγώ φτάνω 1000. Έχουμε καλή παραγωγή εδώ. Βοηθάει το μέρος του χορτάρι. Εδώ το λέμε στα σταντόπια. Στα τόπια το λένε γιατί αρμέγαν τα κουπάδια την άνοιξη εδώ. Μετά φέγαν, πιάναν τα βουνά. Κρέμα. Όπως περνά στο γάλα σε μηγανή και βγάζει την κρέμα. Βγάζει από κρέμα γίνει το βούτυρο. Είναι πολύ παχυτό μέρος εδώ. Μεγάλη παραγωγή. Μπορεί να το βρεις στο 1,5 κιλό του γάλα εδώ. Στο περιβόλι. Έχουν παγουλικάνες, αρμέγουμε στο Μαντρί, φέρουμε το γάλα στο χωριό, το βάζουμε στο παγουλικάνι, ανά δύο μέρες έρθει το βιτίο από κάτω και παίρνει τα γάλατα. Εγώ το δίνω στον Τερά, στον Όλεμπο, έχω χρόνια. Ο Τεράς είναι από εδώ, το περιβόλι. Έχει σπίτια εδώ,
Και έχουμε σχέσεις από πολλά χρόνια με την από τις παππούδες, όχι οι πατεράδες, οι παππούδες. Και εμείς το συνεχίζουμε. Έρχομαι πρωί και βράδυ. Ταρμέγουμε το βράδυ, παρακολουθώ από το κοπάδι. Το πρωί ξαναέρχομαι, κοντά δεν πηγαίνω, έχω δύο τσουμπανάλια. Τώρα με κοιτάς, πέρασαν τα χρόνια, πάμε και στο σπίτι. Τα άλλα τα χρόνια κοιμόμασταν έξω, σαν τα σκυλιά. Έξω τα κοπάδια, έξω εμείς, ανάβαμε φωτιές, κεμερώναμε. Και τώρα αντέχω. Ναι. Και τώρα αντέχω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι μαθημένος έτσι. Στη ζέστη δεν μπορώ να καθίσω. Στις βροχές έξω και στα χιόνια μ' αρέσει. Το χειμώνα κάτω στο Μαντρί, στο χωριό, στο Πουκάπι, όλο το χειμώνα. Βρε, κανείς. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι σκληρός, ναι. Έμαθα από μικρός, έμαθα γυμνός και ντρέπομαι ντυμένος. Πώς λέει η παραμία. Άλλο, τι θέλω να σου πω. Αρκούδα έχω δει πολλές, πάρα πολλές φορές, μέρα μεσημέρι. Την έχω κυνηγήσει πολλές φορές, πάρα πολλές, γιατί μου πήρε μια γίδα από εδώ νύχτα, ήταν φεγγάρι, και ακριβώς το δέντρο που φαίνεται που είναι τα πρώτα εδώ, έσκουζε γίδα και έτρεξε εγώ. Ξυπόλυσε τα πόδια μαζί με έναν τσουμπάνο που είχαμε και τρομάξαμε να βγάλουμε τη γίδα. Με το που έπαιγαινε μια πέτρα, έφτανε στα σκυλιά ακριβώς εδώ στο μέτωπο. Δεν έκανε στόχο. Με λένε Γιάννη. Το επίθετό μου είναι Βασάνης, από το Ανήλιο Μετσόβου. Η ηλικία μου είναι 67 ετών. Είμαι κτηνοτρόφος, ο οποίος βρίσκομαι σε αυτές τις ψηλές ράχες της Πίνδου, στη θέση Φαντάνα Μάρε, σε ψόμετρο 1850 μέτρα. Από τα 6 μου χρόνια, βόσκαγα 250 στήρα τότε και θυμάμαι όλες τις καταστάσεις που έχουν περάσει εδώ μέσα. Από το 1952 που έχω ξεκινήσει εδώ κοντά, έχω φτάσει στους 780 παππούδες εδώ μόνο. Έχω περάσει κτηνοτρόφοι. Και τώρα μείναμε 5, 6, 8, 10. Εγώ κάθομαι και σκέπτομαι τι έχω περάσει και τα γράφω. Έχω κρατήσει ολόκληρο ημερολόγιο από τα μικρή μου ηλικία μέχρι τα γερά μου. Το οποίο μου έχουν φέρει ένα βιβλίο τα παιδιά και τα γράφω με δικά μου χέρια να βρεθούν σαν από πνευμονεύματα. Και η πραγματοτροφία είναι μία από αυτές στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει πρώτον την ενεργεία και δεύτερον που είναι και απαραίτητη για το ζήν του ανθρώπου. Δουλεύουν τυροκόμοι, δουλεύουν κρεοπόλητες, δουλεύουν δερματάδες, δουλεύουν αυτοκίνητα, δουλεύουν κριθάρια, σετάρια, καλαμπόκια, όλα στην πραγματοτροφία. Εκεί είναι το λάθος του κράτους που δεν κοίταξε ποτέ την πραγματοτροφία. Πρώτα προτιμάνε το χλωρό χορταράκι και μόλις στεγνώνει έχει τριφύλι άγριο, έχει ψηλό χορτάρι το οποίο δεν βγάζει αλλού, μόνο τα ορεινά και όταν τελειώνουν αυτά τα ψηλά χορτάρια γυρνάνε στα χοντρά χορτάρια όπως πραζινιά την οποία λένε και μία άλλη που λέει δεγκάρα. Το γάλα αυτού του τόπου εδώ, του Φαντάνα Μάρε, είναι από τα καλύτερα γάλα τα οποία έχουν την περισσότερη πρωτεΐνη, δηλαδή περισσότερο τυρί. Και λιπαρά και τυρί. Και γι' αυτό έχει και μεγάλη διαφορά από τα άλλα γάλατα. Τόσα χρόνια που τυροκομώ το δικό μου γάλα, δεν γνωρίζω τη διαφορά. Μυρίζει ωραία. Το βράζεις και νιώθεις ότι πραγματικά τρώγω βραστόγαλο που λέγαμε κάποτε. Εγώ το γάλα, από όταν άνοιξε ο Όλυμπος, το δίνω στον Όλυμπο. Συγκεκριμένα, έχω τώρα αρκετά 10-12 χρόνια που το δίνω στον Όλυμπο. Ο Σκάρος ο δικός μας εδώ, η δουλειά η δική μας αρχινάει 4 ώρα το πρωί και καταλήγουμε 11 ώρα το βράδυ. Αλλά και τη νύχτα, το νου μας είναι σιγά ο λύκος στο κοπάδι, σιγά η αρκούδα μας πήρε ζώο, ο ύπνος είναι του λαγού. Το πρωί ξεκινάμε 4 ώρα άρμημα. 5.30 σκάρο. Σκάρο εννοείται φεύγουν τα πρόβατα για βοσκή. Βοσκάνε μέχρι η ώρα 10.30 ή 11, μετά το στάδισμα
βγαίνουν η ώρα 4.30 με 5, αρμέγουμε 5.30 με 6, μέχρι ώρα 7.30 και ύστερα μαζεύονται η ώρα 11 στο Γρέκι. Γρέκι εννοείται εκεί που κοιμούνται. Τι να πούμε, δεν θυμόμαστε εμείς και τον τρόφι τίποτα άλλο. Ούτε από την πιάτσα, ούτε από τα χωριά. Και ο παπάς και αυτός, όσο του λέμε εμείς να προλάβουμε μια μέρα να άψουμε κυρί, κράτα λίγο την εκκλησία παραπίσω, αυτός μας έλεγε χτες, γλίγορα λέει, γιατί είναι ζέστα, 9.30 να βγει η εκκλησία. Εν που προλαβαίνουμε εμείς 9.30 μέσα στα ζώα. Περίφημη Βαλιακάλτα. Είναι η Βαλιακάλτα, η Φλέγγα. Απάνω εκεί, απέναντι η Φλέγγα, που είναι η Φλέγγα, έχει λίμνες. Λίμνες απάνω σε 2-200 υψόμετρο είναι οι λίμνες αυτές. Δεν υπάρχουν πιο όμορφα βουνά για μας, βέβαια, που τα έχουμε ζήσει. Έχω γίνει 65 χρόνια εδώ μέσα, σε αυτά τα μέρη είμαι, συνέχεια. Λέγομαι Σαΐτης Στέργιος. Και εδώ είμαι με τους δυο γιους μου, τον Γιώργο και τον Νίκο. Είμαστε στην περιοχή Σελιατούρα, Βάλια Κάλτας και Φλέγγα. Και δεξιά οι Μπάλτες. Ερχόμαστε το καλοκαίρι σε αυτό το υψόμετρο, 1900 υψόμετρο που έχει η Σελιατούρα εδώ, για 2 μήνες. Δεν μας αντέχει πιο πέρα ο καιρός εδώ, γιατί είναι κρύο πολύ, αγρεύει το μέρος εδώ, τέλη Αυγούστου χιονίζει. Και 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε για τα Χημαδιά. Πηγαίνουμε στον Τύρναβο κάτω στο Αργυροπούλι. Εδώ πέρα ερχόμαστε και για την υγεία των ζώων. Καθαρίζει το αίμα τους και για καλύτερα προϊόντα. Καλύτερα ποιότητα γάλακτος. Εδώ είναι ψώμητρο, βουνό. Τα βουνά εδώ πάνω έχουν πολλά είδη βοτάνων. Αυτά τα βότανα που τρώνε τα ζώα, τις βγάζουν τις βιταμίνες των βοτάνων, τις βγάζουν στο γάλα, στο κρέας. Τα ζώα που βοσκάνε εδώ πέρα είναι ό,τι πιο καλύτερο, ας πούμε, για τον άνθρωπο. Ερχόμαστε εδώ πέρα γιατί γλιτώνουμε κοστολόγιο, γλιτώνουμε ζωοτροφές και εμείς το θέλουμε, το αγαπάμε το μέρος και ερχόμαστε. Και από πολύ αγάπη για το μέρος. Έχουμε μεγαλώσει από μικρά παιδιά σε αυτό το μέρος εδώ. Έχει αρκούδες, λύκους, όλα τα γρήματα έχει εδώ πέρα, με τα ζαρκάδια, άγρια γίδια, έχει ό,τι θες. Μια φορά πήρε ένα ζώο, έκανε επίθεση μέσα στο κοπάδι και πήγα εγώ για να τη διώξω, την αρκούδα, και αυτήν έκανε επίθεση πάνω σε μένα και την κυνήγησαν. Την ώρα που ερχόταν προς τα μένα, την κυνήγησαν τα σκυλιά και γύρισε πίσω. Είναι, αν την πειράζει την αρκούδα, σε πειράζει, αν δεν την πειράζει, δεν σε πειράζει. Αλλά τις αγαπάμε, ας μας κάνουν ζημιές, εμείς τις αγαπάμε. Έχουμε έρωτα με αυτές. Με τους λύκους δεν τα έχουμε καλά. Με τις αρκούδες τα έχουμε πολύ καλά. Οι αρκούδες είναι φίλες μας. Το βράδυ καθόμαστε εδώ πέρα στην καλύβα εδώ στα πρόβατα, γιατί μας είμαστε κρέα από το χωριό. Αρμέγουμε τα πρόβατα, αρμέγουμε και το πρωί και μετά φεύγουμε στο χωριό. Το γάλα που παράγουμε εμείς έχουμε πολλά χρόνια, 12-13 χρόνια που το δίνουμε στον Όλυμπο. Είναι τα δυο αδέρφια, οι Σαραντέοι. Και το δίνουμε και είναι και πατριώτες δικοί μας. Και έχουμε χρόνια και θα είμαστε και για χρόνια πολλά σε αυτούς.
Κακά τα ψέματα, όταν είσαι συνέχεια έξω, δεν νιώθεις καμιά φορά ελευθερία. Εδώ θα έχεις χίλια δύο προβλήματα. Τον καιρό, μια βροχές, μια χιόνια, μια λάσπες. Μην νομίζετε ότι και η κτηνοτροφία, επειδή είμαστε εδώ πάνω στο βουνό, είναι τόσο ανέμιλη. Δεν είναι καθόλου. Εδώ μόνο δουλειά, δυστυχώς. Εδώ πώς θα βουσκήσει η προβατίνα, πώς θα βγάλει καλή παραγωγή για να επιβιώσει ο κτηνοτρόφος. Και με το ζόρι επιβιώνει. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Λοιπόν, πρόποδης Ολύμπου. Απέναντι έχουμε τον Όλυμπο. Όσον αφορά για τα πρόβατα, μην είναι καλά τώρα το καλοκαίρι εδώ. Έχουν αέρα, βγάζουν καλές παραγωγές. Είμαστε ευχαριστημένοι από την παραγωγή μας και από τα ζωντανά. Έχει λύκους, αρκετούς λύκους, που και που κυκλοφορούν και αρκούδες. Οι παλιές εποχές ήταν ληστέ, ήταν για αγκούλας, κανένα δύο-τρεις άλλοι. Οπότε έχουν και κάποια ιστορία αυτή εδώ πέρα. Κρατήσαν κάποιο κρατούμενο εδώ για να πάρουν λεφτά. Και εκεί έγινε μάχη. Η αστυνομία με τους ληστές. Αυτοί οι ληστές ψέναν καμιά προβατίνα. Η προβατίνα έχει τον πλάτη. Αυτός ο πλάτης, εάν ξέρεις να τον εξηγήσεις, λέει τι περίπου θα πάθεις. Όταν ο Γιαγκούλας κοίταξε τον πλάτη αυτός ο κλέφτης, ο ληστής, λοιπόν είπε, παιδιά λέει, εδώ λέει είμαστε 5-6, δύο θα μείνουν. Έμεινε αυτός ο Όμηρος, λοιπόν, και ένας ληστής ο οποίος πήδησε κάτω από το βράχο, τη γλίτωσε. Βέβαια, πού θα πήγαινε. Στους κάμους τους πιάναν εδώ στο βουνό, κρυβόταν. Σε τις άλλες βρίσκονταν και τους κτηνοτρόφους εδώ, τρώγαν και κάνα προβατίνα, καμιά γίντα. Εγώ έχω 500 πρόβατα. Η γυναίκα μου μέρα νύχτα και αν δεν έχεις και τρίτον, δεν μπορείς να τα δουλέψεις. Έχουν αρκετά κουστολόγια. Δεν βγαίνουν τα λεφτά εύκολα. Και εσύ παππούλε μυρίζεις. Μυρίζεις προβατήλα. Εγώ το λέω, κοίταξε να δεις, Γιαννάκη. Από αυτό το άρωμα, λέω, τρως το γαλατάκι, τρως το τυράκι. Από αυτό σε δίνει παππούς του χαρατζιλί. Αυτό το άρωμα τα βγάζει. Δεν τα βγάζει το άρωμα το δικό σας που βάζετε εκεί στο σπίτι. Όσον αφορά για να πουλήσω το κοπάδι, μπορώ και να πεθάνω την άλλη μέρα. Παρόλο που είμαι έτσι ταλέπορος εδώ πέρα, δεν είσαι άσχημα. Ερωτεύεσαι δηλαδή. Όπως φεύγουμε το φθινόπωρο από εδώ με τα πρώτα χιόνια και πηγαίνουμε κάτω στα Χυμαδιά, στην Καλαμπάκα πηγαίνουμε εμείς, έτσι ερχόμαστε όλη την άνοιξη εδώ πέρα το Μάιο. Εγώ, η γυναίκα μου, τα τρία παιδιά μας που έχουμε, είμαστε όλοι κατά πάνω στην δουλειά για να μπορούμε να κάνουμε τη σωστή δουλειά, να βγαίνει η ποιότητα του γάλακτος καλή. Αλλά πρώτα που ξεκινάει το γάλα είναι από την ποιότητα που θα φύγει από το κοπάδι. Και εδώ τα μέρη μας είναι από τα καλύτερα. Σε οξυγόνο καθαρό, τα χορτάρια είναι, δεν υπάρχει καλλιέργεια, δεν υπάρχει, είναι καθαρό κτηνοτροφικό. Βοσκίσιμη έκταση, νερά πεντακάθαρα που χρειάζονται για να πίνουν τα ζώα για να παράγουν και το καθαρό γάλα. Εγώ λέγομαι Σιούτας Γιώργιος, η καταγωγή μου είναι από εδώ, από το Μέτσοβο. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα είμαστε σε υψόμετρο 1450 μέτρα περίπου. Είμαστε στις πηγές του ΑΟΟΥ, έτσι έχει ονομαστεί όλη η περιοχή. Και όλα τα νερά των πηγών αυτών πηγαίνουν στη λίμνη που είναι πιο κάτω. Η περιοχή μας πιστεύω ότι είναι πολύ καλή καλοκαιρινή περιοχή. Ερχόμαστε εδώ τα καλοκαίρια περίπου 15 με 20 Μαΐου και φεύγουμε το τέλος του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
Περισσότερα πηγαίνουμε προς τα Τρίκαλα στη Θεσσαλία. Υπάρχουν και μερικά που πηγαίνουν προς την Πρέβεζα, Άρτα, Ιγουμενίτσα. Είναι πολύ καλή η τοποθεσία για τα ζώα, ειδικά για τα παραγωγικά ζώα που και το κρέας τους και το γάλα τους είναι πολύ πολύ καλό σε ποιότητα. Και αυτό συμβάλλουν τα χορτάρια που έχει ο τόπος. Έχει πολλών ειδών χορτάρια, λουλούδια, πάρα πολλά την άνοιξη. Έχει πολλά βότανα που τα μαζεύουν όχι μόνο τα τρώντα ζώα που τα κυνηγάνε, τα μαζεύουν και οι άνθρωποι, έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι το σαλέπι, κάτι ανάλογο του τσαγιού. Είναι η βαλεριάνα που έχει ιδιότητες να ηρεμούν κατά κάποιο τρόπο τα ζώα και οι άνθρωποι που το μαζεύουν. Είναι η σκάρφη που χρησιμεύει για το φθινόπωρο αν υπάρχουν παράσιτα στα ζώα. Τρώνε αυτό επειδή ίσως είναι ο τόπος έτσι και φτιαγμένη η φύση και καθαρίζουν από μόνα τους. Η ποιότητα του γάλακτος γίνεται πολύ πολύ πιο καλή. Όταν θα πας και θα πιείς ένα ποτήρι γάλα από τα παραγωγικά ζώα που υπάρχουν εδώ πάνω, μοσχοβολάει λες και υπάρχουν λουλούδια, χιλιάδες λουλούδια μέσα. Τα πρόβατα συνήθως γεννάνε αρχές φθινοπόρου μέχρι και Χριστούγεννα, το μεγάλο ποσοστό των ζώων, έτσι. Ο πρώτος μήνας, ίσως και ο δεύτερος, μετά τη γέννα, το γάλα τα ζώα του χρειάζονται για τα αρνιά τους, για τα νεογέννητα. Ένα-δύο μήνες που χρειάζεται να το δώσουν εκεί το γάλα. Μετά, αφού φεύγουν τα αρνιά από τις μάνες, αρχίζουμε και το δίνουμε ο καθένας σε κάποια εταιρεία που το δίνει. Εμείς είμαστε συγκεκριμένα στον Όλυμπο, έχουμε 15 χρόνια εκεί συνεργασία. Αρχίζουμε στις αρχές του χειμώνα και μέχρι και τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, που είναι το γάλα πολύ καθαρό και καλό ποιοτικά, αρμέγονται τα πρόβατα και πάνε για την κατανάλωση του γάλακτος για τον άνθρωπο. Έξι χρονών με έπαιρνε ο πατέρας μου εδώ πάνω και τα καλοκαίρια που τελειώναμε τα σχολεία κοιμόμασταν εδώ πάνω όλο το καλοκαίρι. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό όταν ήμουν μικρός με τον πατέρα μου. Ήρθε η ώρα το βράδυ πριν σουρουπώσει καλά να μαζέψουμε τα ζώα να τα βάλουμε μέσα στη στάνη και φύγανε τα σκυλιά, όρμησαν μέσα στο δάσος και σε λίγο καταλάβαμε ότι ήταν αγέλη λύκων. Ανάψαμε φωτιές με τον πατέρα μου, δεν μπορούσαμε να διώξουμε τους λύκους, ήταν αγέλη λύκων. Γινότανε πάλι σκυλιά με λύκους μαζί και είχαν καταδύσει ένα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθούσαμε να φυλάξουμε το κουπάδι γιατί δεν το είχαμε βάλει μέσα στη στάνη ακόμα, να μην μας το σκορπίσουν. Και τρομάξαμε όλο το. Εγώ τουλάχιστον ο πατέρας μου ήξερε και άλλες καταστάσεις. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά και όλο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από το στρες, από την αγωνία που είχα τραβήξει όλο το. Έχω 17 χρόνια τώρα που ασχολούμαστε οικογενειακά, μέρα νύχτα μαζί τους. Και αυτά είναι ευχαριστημένα πιστεύω μαζί μας, αν και δεν έχουν στόμα να μας το πούνε. Και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να είναι και ευχαριστημένοι οι καταναλωτές, γιατί αυτό έχει σημασία. Είμαστε σε μια δουλειά να παράγουμε το καλό το προϊόν για να είναι ευχαριστημένος ο καταναλωτής, γιατί εκεί καταλήγει το προϊόν μας. Μετά τον Όλυμπο που στην περίπτωσή μας έχουμε συνεργασία, θέλουμε να βγαίνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ευχαριστείτε ο καταναλωτής. Ονομάζομαι ο Γιώργος Αντωνίου, είμαι χθινοτρόφος. Βρισκόμαστε στην Πέτρα Ολύμπου, σε υψόμετρο 750 μέτρα και εδώ βουσκάμε τα ζώα μας. Έχω γύρω στα 400 και εδώ πρόβατα. Είχα ξεκινήσει από τον πατέρα μου, ή ο πατέρας μου είχε από τον πατέρα του φυσικά. Μου άρεσε η δουλειά από μικρός. Η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό την κάνω. Και πιστεύω θα συνεχίσω να την κάνω. Δεν το σκέφτηκα να φύγω. Μ' αρέσει γιατί είμαι αφεντικός στη δουλειά μου και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν μ' αρέσει να είμαι υπάλληλος σε άλλον. Αγαπάω και κάνω αυτή τη δουλειά που μ' αρέσει. Τι μ' αρέσει περισσότερο, η ηρεμία και αυτήν την απέραντη θέα που βλέπεις κάθε μέρα.
Όταν περπατάμε στο δάσο, νιώθω πολύ άνετα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Περπατάω έτσι άνετα. Και σκέφτομαι πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς. Νιώθεις άλλος άνθρωπος μέσα στο δάσο. Η φύση σε ηρεμεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αντιμετωπίσω κάποιον κίνδυνο στον δρόμο. Από τη στιγμή που είμαι μαζί με τα ζώα και με τα σκυλιά. Είναι η δουλειά μας που πρέπει να την κάνουμε. Δεν φοβόμαστε ούτε από τα αγρίμια ούτε από τους λύκους. Παρόλο που έχω και γίδια και πρόβατα, τα πρόβατα μου αρέσουν περισσότερο. Έχουν λίγο περισσότερη δουλειά από τα γίδια, αλλά είναι και πιο ξεκούραστη την ημέρα. Ο τόπος εδώ από δέντρα έχει πολύ γαβρί, θραψάρι, κραουσάρι, προωνάρι. Έχει πολύ προωνάρι το χειμώνα. Έχει στριβάδια, έχει μουζούνες. Αυτά βοηθάνε πιο πολύ στο γάλα την άνοιξη. Το χειμώνα είναι μόνο το προωνάρι με τον κραούσι. Είναι πιο νόστιμο το γάλα όταν υπάρχει πολύ ποικιλία από δέντρα και είναι και πιο παχύ το γάλα. Παράγουμε γύρω στα 300 κιλά γάλα την ημέρα. Το γάλα που παράγουμε το δίνουμε στην εταιρεία του Όλυμπο και βοσκάμε σε αυτό το μέρος. Έχω τάμα να ανεβώ στον Όλυμπο πάνω στην Ήτικα. Δεν έχω ανέβει ποτέ στη ζωή μου και θέλω να ανέβω. Έχω πάει γύρω-γύρω από τον Όλυμπο, αλλά για πάνω δεν έχω ανέβει ακόμα. Η δική μας έχει πάρα πολλές εικόνες, οι οποίες καθημερινά αλλάζουν. Αλλιώς είναι σήμερα τα ζώα, αλλιώς τα αρνιά, τα μικρά, αλλιώς είναι την επόμενη εβδομάδα, αλλιώς είναι τον επόμενο μήνα. Όταν το ζεις, το νιώθεις κιόλας, το αισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις και σου αρέσει. Γιατί είναι πολύ ισχυρό το αίσθημα της δημιουργίας. Ακόμα και σε αυτό το τομέα αισθάνεσαι ότι δημιουργείς. Ότι το κοπάδι αυτό είναι δημιούργημα δικό σου, είναι εξαρτάται από σένα και όσο προσπαθείς περισσότερο, τόσο οι κόποι σου φέρουν αποτέλεσμα. Όλα αυτά σε γεμίζουν με εικόνες και μ' αρέσει έτσι στη ζωή μου να αποθηκεύω εικόνες και να τις θυμάμαι, να με ακολουθούν. Είμαι ο Κώστας ο Γαζέτης. Είμαι μόνιμος κάτοικος στον οικισμό Πέτρα Ολύμπου, στους πρόποδες του Ολύμπου, σε υψόμετρο γύρω στα 700 μέτρα. Και σε αυτό το σημείο έχω δημιουργήσει εδώ και μία οκταετία περίπου μία μονάδα κτηνοτροφική, με την οποία ασχολούμαι αποκλειστικά, που αριθμεί γύρω στα 300 πρόβατα, η οποία μου εξασφαλίζει το εισόδημα που χρειάζομαι για να θρέψω την οικογένεια και φυσικά προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι και καλύτερος. Γιατί εγώ με τις φιλοσοφίες ότι τα ζώα για να σου δώσουν πρέπει φυσικά πρώτα να τα δώσεις. Ένα ζώο αν είναι στερημένο, αν είναι νηστικό, αν δεν ζει σε καλές συνθήκες διαβίωσης, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις από το ζώο να σου δώσουν την παραγωγή την οποία προσδοκάς. Δηλαδή αυτή η σχέση είναι αμοιβαία. Πρέπει να του δώσεις, πρέπει το ζώο να το υποχρεώσεις για να σου δώσει παραγωγή. Από τη φύση του δεν είναι πλασμένο να σου παράγει. Από τη φύση του είναι πλασμένο για να μεγαλώσει τα αρνί, να βγάλει γάλα, να μεγαλώσει τα αρνί. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, με την παρέμβαση που κάνουμε, με τις καλές συνθήκες διαβίωσης που θα του παρέχουμε και με την καλή διατροφή, θα το υποχρεώσουμε το ζώο να μας δώσει το γάλα που περιμένουμε, γιατί δεν τα έχουμε τα ζώα μόνο γιατί τα αγαπάμε. Είμαστε και επαγγελματίες και μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Η χλωρίδα, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει εδώ σαν κτηνοτρόφους, είναι πολύ αναπτυγμένη. Και φυσικά επόμενο είναι όταν το ζώο βόσκει σε ένα τέτοιο περιβάλλον να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Και πιστεύω ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πετυχαίνουμε αυτό. Το γάλα το δίνω στη γαλακτοβιομηχανία του Ολύμπου εδώ και 12 χρόνια. Η φύση σε κάνει, νομίζω, καλύτερον άνθρωπο. Υπάρχει μια σχέση αμοιβαία με τη φύση. Δεν την προστατεύεις μόνο, και αυτήν σε προστατεύει.
Αυτήν την αίσθηση έχω. Δεν την αγαπάς μόνο τη φύση εσύ. Και η φύση σε αγαπάει. Αλίμονο σε ένα κράτος που δεν κρατήσει τρία πράγματα. Κλίτσα, αλέτρι, τσεκούρι και αγκίστρι. Η κτηνοτροφία έχει πάρα πολλά να δώσει. Γενικότερα για την Ελλάδα, για το κρέας, για το γάλα. Ένας βασικός τομέας που αξίζει αυτή τη στιγμή να είμαστε εδώ και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και αυτό μας κάνει τιμή και χαρά που ζούμε σε αυτό το υψόμετρο. Και συνεχίζουμε το ίδιο επάγγελμα όπως και οι γονείς. Όσον αφορά για να πουλήσω το κουπάδι, μπορώ και να πεθάνω την άλλη μέρα. Παρόλο που είμαι έτσι ταλαίπωρος εδώ πέρα. Δεν είσαι άσχημα. Ερωτεύεσαι δηλαδή. Έχω γίνει 65 χρόνια εδώ μέσα, σε αυτά τα μέρη είμαι, συνέχεια. Και να αντέξω άλλα 20-30, ξέρω εγώ, να είμαι συνέχεια εδώ μέσα. Έχουμε ένα κατσικάκι που είναι το αγαπημένο της, που όταν το είδε ήθελε να δώσει το όνομά της. Εμείς τη φωνάζουμε Βασιλική, αλλά για να μην μπερδευόμαστε και φωνάζουμε Βασιλική και γυρίζει το κατσικάκι, το φωνάζουμε Βάσο. Δένει συναισθηματικά πάρα πολύ με αυτό το, με τα ζώα και αν, με τον τρόπο που τα συμπεριφέρεσαι. Όσο πιο καλύτερα τα συμπεριφέρεσαι, τόσο και αυτά σε καταλαβαίνουν. Η ελευθερία που υπάρχει πάνω. Όχι, γίνει τρόπος ζωής. Τώρα, σαν τη μάνα μου, δεν πρόκειται να βρω γυναίκα. Το ξέρω κι εγώ και όλοι μας στο συνάφι το δικό μου. Σαν τις μάνες. Να κάνω αυτή τη ζωή. Αυτό έχω συνηθίσει από μικρός. Βγήκα από 9 χρονών στα πρόβατα. Δεν γουστάω, δεν με θέλει η καρδιά άλλη δουλειά να κάνω. Δεν την έκανα. Σαν αν στοιχησιάσκα, δεν το σπώ του, πόνος μόνο αγώ αμπόσχιου. Χταρεμένη πόρτσα. Αυτό ξέρεις τι θα πει. Και ώσπου να πεθάνω να μου δώσει ζωή ο Θεός, εδώ να είμαι, στα βουνά. Μου αρέσει.